Μένουμε στο θέμα. Συνδεόμαστε απευθείας με τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή Θανάση Δρούγο για να δούμε τα περαιτέρω. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλό μήνα, Γιώργο, σε όλους σας. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, ό,τι απέμεινε από αυτό. Κύριε Δρούγο, πώς αποτιμάτε την πρωτοβουλία της ελληνικής διπλωματίας να πάει στο Τομπρούκ και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής? Κοιτάξτε, είναι δύσκολη η εκτίμηση, διότι μην ξεχνάμε στην προηγούμενη περίπτωση ότι με εξαίρεση τη Γαλλία, καμιά άλλη χώρα δεν συνδιαλέγεται τουλάχιστον με την Βουλή στο Τομπρούκ. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω, δεν ξέρω αν ο Δένδιας είδε σήμερα, χωρίς να φανεί βέβαια στις κάμερες, τον Χαφτάρ, γιατί στο παρελθόν τον είχε συναντήσει. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πω το εξής, ότι αυτό να ανοίξουμε προξενείο στη Βεγγάζη, ένα, και να αρχίσει πάλι να λειτουργεί ο σύνδεσμος φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τη Λιβύη, με το Τομπρούκ, αυτό είναι θετικά, δεν το συζητώ καν. Τώρα στο θέμα των θαλασσίων ζωνών και τα λοιπά, τα πράγματα είναι δύσκολα, Γιώργο, διότι αυτή τη στιγμή η νόμιμη κυβέρνηση είναι στην Τρίπολη. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μόνιμη χώρα, ακόμα και οι Γάλλοι, ακόμα και οι Γάλλοι που έχουν παραξηγηθεί πάρα πολύ, και θα το πούμε το θέμα με τις φρεγάτες και τα λοιπά και το τι έγινε, ακόμα και οι Γάλλοι διατηρούν αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της συνεργασίας, είτε απευθείας είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αυτό που και ακόμα και οι Ρώσοι, οι Αιγύπτιοι και εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουμε καμία σχέση με την Τρίπολη, καμία σχέση με το Σάρατς. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή, και αν σου δώσω και την πληροφορία, ότι σήμερα με Τούρκο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το έτος 2020-2021, θα προεδρεύει Τούρκος, εξελέγει σήμερα η Λιβύη και πήρε την πρώτη αντιπροεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτά δεν τα λέμε. Ψηφίστηκε αυτή τη στιγμή από δυτικούς, ψηφίστηκε από τα 69 μουσουλμανικά κράτη, τα 62 ότι ψήφισαν τη Λιβύη, δηλαδή ψήφισαν καλώς κακώς αυτή την νόμιμη κυβέρνηση η οποία βρίσκεται. Άρα θεωρώ ότι η επίσκεψη Δένδια στη μορφή στην οποία έγινε, μακάρι να αποδώσει, αλλά δεν αποκλείω το εξής. Πρώτα, από το 2014 που έγιναν τότε οι εκλογές στην 25 Ιουνίου, νομίζω, στη Λιβύη, τότε εξελέγει ο Ακύλας Σάλεχ. Αυτό είναι μια περίπτωση. 6 χρόνια μετά έχουμε μια άλλη Λιβύη. Άκουσα τον κύριο Δένδια που είπε να γυρίσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες το 2010. Το 2010 ήταν ο Καντάφη και ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση και την είχε χειριστεί ο εξαίρετος πρέσβης μας, ο Γιώργος Σαβαίδης, επίτιμος πρέσβης τώρα και στη σύνταξη. Άρα θεωρώ ότι να γυρίσουμε στο 10-10 χρόνια μετά είναι απίθανο. Δεύτερον, να βγάλουμε τελείως εκτός την κατάσταση στη Λιβύη όπως είναι, θέλει προσοχή. Τρίτον, δεν συμφέρει και η απόσχηση της περιοχής αυτής και να δημιουργηθούν δύο καταστάσεις στη Λιβύη. Διότι αυτό το εκμεταλλευτεί και το παίζει περίτεχνα η Τουρκία, μπορώ να σου πω, στο ΝΑΤΟ, ότι εμείς είμαστε κατά της όποιας απόσχησης του ανατολικού μέρους, δηλαδή της Κυριναϊκής, διότι θα φέρει τη Ρωσία να έχει βάση στην περιοχή του Τομπρούκ και της Βεγγάζης. Άρα λέτε ότι το να παίζει η Ελλάδα, το να συνομιλεί με το κοινοβούλιο του Τομπρούκ και με το περιβάλλον Χάφταρ, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτεί το ενδεχόμενο διχοτόμησης της Λιβύης. Ναι, θα το έλεγα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Αρκεί να σου πω και κάποιες άλλες πληροφορίες. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι ο αρχηγός του ναυτικού της Τουρκίας στη Λιβύη. Είχε συνάντηση, από χθες το απόγευμα μάλλον, είχε συνάντηση με όλη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και με τους Τούρκους που είναι κάτω. Με προξένησε εντύπωση ότι στο έγγραφο το σχετικό που είδα αναφέρει ότι κατ' εντολή του ΑΚΑΡ, δηλαδή κατ' εντολή, πόσο έχουν αλλάξει αυτό που σου έλεγα προχθές, δηλαδή πόσο έχει στρατιωτικοποιηθεί η διπλωματία της Τουρκίας. Κατ' εντολή του Υπουργού Άμυνας του κ. Ακάρη, θα δω και να κανονίσω λεπτομέρειες. Και αυτό που μπορώ να πω, γιατί δεν έχουν βγει προς τα έξω, είναι ότι, έκλεισε η βάση της Μισράτα για το τουρκικό ναυτικό και για τα τουρκικά υποβρύχια. Άρα, νότια της Κρήτης τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς και μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι περίεργη. Νομίζω λοιπόν αυτή τη στιγμή, παράλληλα δε, υπάρχουν Σαουδάραβες και Αιγύπτιοι αναλυτές, οι οποίοι λένε ότι προσέξτε, γιατί ο Ερντογκάν με την κάλυψη της Δύσης και πολλών Ισλαμικών κρατών κινδυνεύει να γίνει μια μέρα Χίτλερ της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες σε κορυφαίες αραβικές εφημερίδες που διαβάζω καθημερινά στην Αγγλική. Η εκτίμησή μου δηλαδή τελική είναι: καλώς πήγε, αλλά μήπως μιλάμε και με λάθος ανθρώπους, γιατί έχω πει μήπως είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά θέματα, γιατί οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και όλοι οι άλλοι πλην Γάλλων είναι αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Σάρατς. Κατόπιν τούτου και το συμβάν με τους Γάλλους, οι οποίοι το είχα πει στο δελτίο σας και σε σένα και στο Σαββατοκύριακο, βεβαίως το είχατε πει στον Ιησού Κωνσταντίνο, ότι δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ. Σήμερα μπορώ να σου πω με τα πάση ειλικρίνειας ότι συγκεκριμένοι παράγοντες του ΝΑΤΟ είδαν δυσμενώς την επίθεση
επίσκεψη δένδια στην Βεγγάζη και στο Τομπρούκ. Δηλαδή, στο στυλ, τι γυρεύει με τους παράνομους. Βέβαια, εμείς παράνομες θεωρούμε τους άλλους. Αλλά το θέμα είναι τι βλέπει το ΝΑΤΟ, στην οποία αυτή τη στιγμή, όπως ξέρεις, υπάρχει σφοδρή παραξήγηση Γαλλίας με την Τουρκία και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, τώρα να φύγει ένα γαλλικό πλοίο όπως η φρεγάτα Κομπέρ από τις ασκήσεις οι οποίες γίνονται και από την επιχείρηση Sea Guardian, η οποία είναι του ΝΑΤΟ από το 2016. Εντάξει, τώρα ας πούμε δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πλοία από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, τον Καναδά, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Πάντως δείχνει ότι παραμένουν στην κόψη του ξηραφιού οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Αυτό ναι, γιατί μάλιστα ο κ. Ντριάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει στήσει 13 Ιουλίου να μπει πρώτο θέμα η Τουρκία και κυρίως θα προσπαθήσει σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών να επηρεάσει την κατάσταση. Από εκεί πέρα 17 και 18 έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής υπό νορμάλ συνθήκες, όχι τηλεδιάσκεψης πλέον. Έτσι, υποθέτω ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ο coronavirus είναι ανάμεσά μας και θα είναι, αλλά όπως και να είναι, φαίνεται ότι θα πάνε οι ηγέτες των κρατών εκεί. Και βεβαίως ο Μακρόν είναι σε σφοδρή αντιπαράθεση, δεν το συζητώ. Αλλά επιχειρησιακά το λέω, επειδή έχω ασχοληθεί στη ζωή μου σχεδόν 30 χρόνια με τον ΝΑΤΟ, από πολύ μικρός, θα έλεγα αυτή ότι δεν λέει και τίποτα το ότι οι Γάλλοι φύγαν. Και στο παρελθόν οι Γάλλοι έχουν απουσιάσει από πολλές διεθνείς, θα έλεγε κανείς, αποστολές ή διεθνείς ασκήσεις, πολυεθνικές, και προφανώς αυτή δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Αλλά δείχνει ότι η Γαλλία είναι σε σφοδρή αντιπαράθεση με την Τουρκία και δεν ακολουθούν οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, ακόμα και η Ιταλία κλπ. Και το είχα πει αυτό γιατί, Γιώργο, είχα δει ότι είχα ενημερωθεί από τον Northwood της Μεγάλης Βρετανίας ότι οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οι Νορβηγοί, οι Ιταλοί, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί δεν ήσαν ευχαριστημένοι με αυτά τα χαρτιά που έφερε και τα στίγματα η Γαλλία και είχαν ικανοποιηθεί πιο πολύ από τους Τούρκους. Και επειδή το ΝΑΤΟ, ξέρεις, είναι πόντιος Πιλάτος σε πολλά πράγματα, το ζούμε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν παίρνει θέση. Άρα προφανώς στην προκειμένη περίπτωση δεν πήρε θέση και νομίζω ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν θα δώσει την πρέπουσα σημασία, μια και σήμερα το πρωί ήταν στο συνολικό έγγραφο των 14 σελίδων από τον Northwood της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή το στρατηγείο των ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, να γίνω σαφής, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Υπάρχει θέμα, δηλαδή η Γαλλία κάνει επαφές με Αίγυπτο και με Ρωσία και κάποιοι νατοικοί δεν τη βλέπουν θετικά, γιατί η Τουρκία περίτεχνα και ύπουλα παίζει το ρόλο ότι εμείς είμαστε εδώ για να σώσουμε το ΝΑΤΟ για να μην γίνει βάση των Ρώσων. Και αυτό το πλασάρουν πάρα πολύ οι Τούρκοι και θέλει προσοχή μεγάλη, Γιώργο. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, έχουμε σήμερα την Άγγελα Μέρκελ, η οποία μιλώντας στην Γερμανική Βουλή, αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις της Τουρκίας, αναγνώρισε ότι αυτές πυροδοτούν εντάσεις, όπως είπε, στην περιοχή, πυροδοτούν τις αντιδράσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, και είπε ότι η Γερμανία ενθαρρύνει, όπως και η Γαλλία, να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ όλων των μερών για να βρεθεί μια λύση στην ένταση. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό, μπορούμε να προσδοκάμε κάτι? Κοίταξε, είναι η Γερμανική Προεδρία σήμερα για 6 μήνες. Ναι. Συνεπώς θα πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί και η Μέρκελ και η Υπουργός Άμυνας και ο Χέικο Μάας, ο Σοσιαλδημοκράτης Υπουργός Εξωτερικών, θα πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες και για τη Λιβύη, γιατί στο Βερολίνο 17 και 18 Ιανουαρίου ουσιαστικά αυτοί προσκαλέσαν τους πάντες. Εμείς βέβαια δεν είχαμε προσκληθεί, γνωστό. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ότι σε ορισμένα θέματα θα πάρει πρωτοβουλίες. Υπάρχει ανησυχία, βέβαια μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί και οι Τούρκοι σε πάρα πολλά πράγματα συμβαδίζουν, άρα ιδιαίτερα σε εξοπλιστικά προγράμματα και όχι μόνο. Και βεβαίως πολλές φορές οι Γερμανοί τους έχουν καλύψει τους Τούρκους στα θέματα της Μεσοποταμίας και της Βόρειας Αφρικής. Είναι μια αρχή να δούμε πώς θα κινηθεί. Εκτιμώ ότι για τη Λιβύη, τουλάχιστον μέσα στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, οι Γερμανοί θα πάρουν πρωτοβουλίες. Πιο σημαντική, Γιώργο μου, θεωρώ την παρέμβαση Πομπέου για το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Βγει δεν βγει αύριο μια τελική απόφαση. Λογικά ναι, αλλά με Ερντογκάν ποτέ δεν ξέρει στην Τουρκία. Θεωρώ αυτή ότι είναι σημαντική, είναι παρέμβαση, διότι δεν είδα παρεμβάσει από άλλους. Με εξαίρεση την συνέντευξη στη Washington Post του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Πρώτου, δεν είδαμε κάτι άλλο να γίνεται. Όλοι κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους, κρύβονται. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ακόμα και η UNESCO, της οποίας είναι κομμάτι της κληρονομιάς της UNESCO εδώ και χρόνια, η Αγία Σοφιά, δεν είδαμε τίποτα. Έχει σημασία αυτό που λέτε, κύριε Δρούγο, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπό την έννοια ότι ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο για τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας είναι ευρισκόμενος στην Τουρκία να κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Γι' αυτό και αυτό που είπε, ότι ενδέχεται οι χριστιανοί να κατηγορήσουν το Ισλάμ. Επειδή μην ξεχνάμε ότι η Αγία Σοφιά, πέραν του τουριστικού μουσείου και οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω αν αύριο ουσιαστικά πάρει απευθείας την απόφαση ο Ερντογκάν. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα ότι και ακόμα και αν είναι αρνητική απόφαση, έχει το δικαίωμα ο Ερντογκάν, σαν προεδρική δημοκρατία, να επέμβει και την άλλη. Να αλλάξει. Δύο.
Τρία, υπάρχει το θέμα ότι πριν από λίγο, όπως είδα, ο Κουρτουμλούς, εκ των αντιπροέδρων της κυβέρνησης Ερντογάν και εκ των αντιπροέδρων του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, είπε ότι, αναφερόμενο στον Πομπέο, είπε αυτό είναι θέμα της Τουρκίας και μόνο της Τουρκίας, και εμείς δεν δεχόμαστε. Ήταν πολύ προκλητικός. Δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις, ούτε επεμβάσεις τρίτων στα εσωτερικά της Τουρκίας, και καλούν αυτοί που τα λένε αυτά να τα κρατήσουν για τις θέσεις τους και τον εαυτό τους. Δηλαδή δεν το περίμενα. Προφανώς αυτό εκπροσωπεί τον Ερντογάν, τώρα οι αντιπρόεδροι της Τουρκίας. Τι να είναι, ο Ερντογάν είναι αυτός που κάνει διαφεντεύει τα πάντα. Άρα θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη. Δεν θα μπορούσα όμως να αποκλείσω και την περίπτωση να διαβάζετε κάποιο εδάφιο, ξέρω εγώ, περί άλωσης, ας πούμε, του Κορανίου, κάποια προσμέκαν κτλ. Όπως έγινε για τα 567 χρόνια από την άλωση της πόλης, και να παραμείνει και το μουσιακό πλαίσιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μια μεσοβέζικη απόφαση. Για όλες αυτές τις ηχογραφίες, θα υπάρχει γεωγραφίες, θα υπάρχει, οι οποίες νομίζω είχαν περάσει Βερνίκη, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή, και δεν είναι βέβαια και στην πιο τέλεια μορφή. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων η Αγία Σοφιά είναι ιερό για όλους, όπως είναι το Άλαξα, το τέμενο των μαρτύρων στα Ιεροσόλυμα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Άρα θεωρώ πιο θετική από όλες σήμερα, για να κλείσω, την παρέμβαση Πομπέο, ακολουθήσει δεν ακούσει ο Ερντογκάν τα όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρόγο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.